Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλα. Η πρόταση μομφής που καταθέσαμε τώρα, ως Νέα Δημοκρατία, τώρα μην, είναι μια μην πρόταση μομφής. Ό,τι είναι επί προσωπικού είναι σεβαστό. Δεν ήμουν παρόν στην αίθουσα, ξέρει ο Πρόεδρος. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε. Άλλο για τους Ανέλ, με συγχωρήσετε κύριε Ράπτη, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Εντάξει, να το δω. Κυρία Ράπτη, ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Να ξανακούσουν οι συνάδελφοι, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Ενώ εσείς είναι για καρέκλα, κάτι άλλο. Καρέκλα εντάξει. Και προδοσία και με μειοδοσία, ηρεμήστε πια. Εγώ την καρέκλα μου την παρέδωσα όταν με διάγραψε η Νέα Δημοκρατία. Την παρέδωσα. Ποια καρέκλα. Την καρέκλα να την πάρετε εσείς. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Τι κάνετε τώρα ακριβώς. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι πιο μακεδονομάχος από μένα. Κανένας. Αφού θέλουμε έτσι να μιλάμε εδώ μέσα. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τη συμφωνία. Μιλάμε για την πρόταση της πιστείας που η Νέα Δημοκρατία την φέρνει προθύστερα και δίνεται δικαιώματα στους Σκοπιανούς. Παρακαλώ. Να μιλάνε και να έχουν τη βάση για επιχειρήματα τα οποία εσείς όλοι τα εκφράζατε αυτές τις μέρες. Αυτό έχω να σας πω. Ωραία. Φτάνει. Θα πάω. Στο. Και στις αίρες θα πάω και παντού. Παρακαλώ. Θα πάω παντού. Θα πάω σε... Παρακαλώ. Κυρία, λοιπόν, κυρία Υπουργέ. Όταν λοιπόν η Μαρία η Κόλια ανέλαβε το Υπουργείο Μακεδονίας... Παρακαλώ, όταν κάποιος αισθάνεστε... Κύριε Βορύδη, είναι δυνατόν. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Παροτρύνατε χθες την ομιλία σας. Παροτρύνατε και μερικές ακόμα φορές κατά τη διάρκεια. Σταματήστε την παρότρυνση. Και αρέσει, μάλιστα με τέτοιο πρόεδρε. Τρόπο. Και δεν είναι καθόλου ευγενικό, σας το έχω ξαναπεί, ιδιαίτερα να είμαστε πάρα πολύ αψείς όταν μιλάνε κυρίες. Εντάξει. Δεν να συνεννοούμαστε. Να συνεννοούμαστε. Έτσι. Ελάτε, αφήστε τις υποδείξεις. Τελειώστε, πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Τελειώστε. Σιγά-σιγά, κυρία. Τελειώστε, διότι θα μιλήσει και ο κύριος Καμένος. Είστε εκ μέρους όλου του κόμματος, προς Θεού. Θα τα πει έτσι όπως πρέπει. Και με στοιχεία. Λοιπόν, το κυρία με ευχαριστεί που το λέτε, αλλά θέλω επίσης όρις ως γυναίκα να έχουμε την ίδια συμπεριφορά άντρες και γυναίκες εδώ μέσα. Και μ' αρέσει που τα βάζει όλη η Νέα Δημοκρατία με την Κόλια και με τον Καμένο. Χρόνια τώρα και καιρό. Δεν τρεπόμαστε για τίποτα. Εμείς αποφασίσαμε ότι πρέπει τη χώρα να τη βοηθήσουμε. Όταν θα έρθει αυτή η συμφωνία και αν έρθει, φτάνει η Σοφία, φτάνει, έλεος, φτάνει. Όχι, θα τα ξαναπούμε γιατί εσείς προκαλείτε. Μα με συγχωρείτε, λειτουργείτε ως βέτο, δηλαδή τις βάζετε βέτο να μιλήσετε. Δεν καταλαβαίνετε πόσο κακό είναι αυτό. Σας παρακαλώ. Δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Λοιπόν, ελάτε το. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κλείνετε. Και γι' αυτό επιτίθεται. Περίμεναν από εμάς να υποχωρήσουμε και να γίνουμε άλλοι σαμαράδες. Δεν προδίδουμε εμείς την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Δεν την προδίδουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο να κάνουμε την κυβέρνηση αυτή. Και όταν θα έρθει η ώρα θα κρυθούμε. Και αν θέλαμε να πάρουμε 15 και 20% όπως μας τα ψιθυρίζετε στα αυτιά μας, θα είχαμε ρίξει την κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν θα το κάνουμε. Παρακαλώ, κυρία Ράπτη, καταρχήν μας συγχωρείτε.